Και να που θα φιλοξενήσουμε και θα καλησπερίσουμε έναν εξαίρετο νομικό από την οικογένεια του Άρη, όχι για δυσάρεστο αλλά για ευχάριστο λόγο, τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Τι κάνετε, είστε καλά καταρχήν? Πολύ χαρούμενος για αυτό το οποίο προέκυψε ως είδηση της τελευταίας στιγμής και επιτέλους αυτό που είπατε νομίζω ότι τα λέει όλα. Δείχνει το κλίμα υπό το οποίο ζούμε τον τελευταίο καιρό στον Άρη, επιτέλους κάτι ευχάριστο. Επειδή τα νομικά καταλαβαίνετε ότι σε πολύ κόσμο ακούγονται και να το πω έτσι λαϊκά και λίγο λαμπουρνέζικα, κύριε Γιαννόπουλε, τι ακριβώς έτσι σε αδρές γραμμές σημαίνει αυτή η απόφαση για τον Ερασιτέχνη, για να καταλάβει ο κόσμος. Ναι, ναι, η αρμόδια επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών έκανε δεκτή την προσφυγή της, του Ερασιτέχνη και ακυρώσαμε 4 χρήσεις προστήμων ΦΠΑ, πρόστιμα ΦΠΑ για 4 χρήσεις. Ένα συνολικό ποσό το οποίο αφορά έναν καταλογισμό ύψους 500.000 ευρώ, νομίζω με τις προσαυξήσεις από τότε που έχει γίνει ο καταλογισμός και ειδικά από τότε που εκτείνονται οι ακυρωθήσεις χρήσεις υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο νούμερο για τα δεδομένα του Ερασιτέχνη. Δεν είναι πανάκια βέβαια, τα προβλήματα εξακολουθούν να παραμένουν. Αλλά δεν πάει να είναι μια σημαντική εξέλιξη, η οποία είναι, δίνει μια ανάσα στα ζητήματα του ΑΣ. Αυτό πόσο καιρό το τρέχατε, κύριε Γιαννόπουλε, πόσο χρειάστηκε δηλαδή? Πρόκειται περί ενός επανελέγχου που έγινε μετά από ακύρωση και πάλι άλλου ελέγχου για το ΦΠΑ. Επανέλεγχος έγινε το καλοκαίρι, η προσφυγή μας έγινε το Σεπτέμβρη. Σήμερα παραλάβαμε από την αρμόδια επιτροπή με μεγάλη χαρά τη συγκεκριμένη απόφαση. Μάλιστα, βέβαια, όπως διευκρινίζεται για... Για ευνόητους λόγους, δεν σημαίνει ότι λύθηκαν αυτομάτως όλα τα προβλήματα του. Δεν λύθηκαν γιατί υπάρχει μια σειρά εκκρεμωτήτων νομικών που αφορούν άλλα ζητήματα τα οποία εκκρεμούν, τα οποία είναι ακόμα στον αέρα. Άλλα είναι σε δικαστήρια, άλλα είναι σε επιτροπές. Αφορούν πολύ μεγάλα ποσά, είναι γνωστά τα ζητήματα, να μην τα επαναλάβουμε. Αυτό ήταν ένα από τα πρώτα μέτωπα τα οποία ήταν εκκρεμή. Ετοιμαζόμασταν, να σας πω πολύ εύγλωτα και χαρακτηριστικά, να ασκήσουμε προσφυγή κατά της τεκμερώμενης, όπως λέμε εμείς, νομική απόρριψης. Τελικά δεν θα χρειαστεί από ό,τι φαίνεται, διότι νομίζουμε ότι η απόφαση αυτή είναι προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Συγχαρητήρια να σας πούμε φυσικά. Και θέλουμε λίγο και ένα σχόλιο, κύριε Γιαννόπουλε, για αυτή την απόφαση σήμερα για τον Ερασιτέχνη Ηράκλη, που θεωρούμε ότι και αυτή είναι πολύ σημαντική, έτσι δεν είναι? Είναι πολύ σημαντική. Δεν έχω καταφέρει να πληροφορηθώ γύρω από το περιεχόμενό της πάρα πολλά πράγματα. Ωστόσο θα τη διαβάσουμε πολύ μεγάλη προσοχή, διότι κατ' επέκταση νομίζω ότι μπορεί να αφορά και το σύλλογό μας. Σίγουρα είναι μια σημαντική εξέλιξη, δεδομένου ότι από ό,τι καταλαβαίνω μένουν στην απόλυτη χρήση, κατοχή και κυριότητα του Ερασιτέχνη Ηρακλή οι εγκαταστάσεις του, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, στους Χορτατζίδες. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη. Το να μην μπορούν να κατασχεθούν περιουσιακά στοιχεία του Ερασιτέχνη Ηρακλή και να βγουν στον πληστηριασμό, νομίζω ότι ανοίγει το δρόμο για μια όμοια αντιμετώπιση και στις περιπτώσεις του συλλόγου μας που δεν έχει αντιμετωπίσει μέχρι τώρα τέτοιο πρόβλημα, αλλά σαφώς στο μέλλον δεν θα μπορούσε να ξέρει κανείς για να είναι βέβαιος αν το αντιμετώπισε. Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή αυτή αφορά, μπορεί να αφορά προσεχώς και τον Άρη. Βέβαια, η νομική του Άρη, κύριε Γιαννόπουλε, δεν κάθονται ποτέ με σταυρωμένα τα χέρια. Όχι, όχι, όχι. Και νομίζω η νομική του Άρη, βέβαια, και ο Χρήστος Ογρόγιος και ο Σπύρος ο Χρυσοφορίδης που έχουν ασχοληθεί με ζητήματα του συλλόγου μέχρι σήμερα, τουλάχιστον αυτούς που ξέρω, δεν θέλω να αδικώ άλλους συναδέλφους που έχουν χειριστεί θέματα του συλλόγου, έχω την αίσθηση ότι κάνουν πάντοτε το καλύτερο δυνατό μέσα στα πλαίσια της λογικής και του νόμου. Νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε να κάνουμε όλοι, ο καθένας στο ρόλο που του έχει αναπτυχθεί από τον Σύλλογο. Υπ' αυτή την εκδοχή θεωρούμε ότι όλα μπορούν να πάνε καλύτερα τις επόμενες μέρες, τον επόμενο καιρό, με την προσπάθεια την οποία κάνουμε και βέβαια το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερασιτέχνη, το οποίο πραγματικά αξίζει συγχαρητήριο, διότι οι άνθρωποι κάνουν ένα πάρα πολύ δύσκολο αγώνα υπό πολύ αντίξωες συνθήκες και νομίζω ότι προσπαθούν να ανταποκριθούν στο μέτρο του δυνατού και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να σας κάνω έτσι ένα σχόλιο, γιατί μου βγαίνει και τώρα αυθόρμητα, ότι αυτό που έγινε τώρα με τον Ερασιτέχνη και τις κινήσεις που κάνατε και εσείς που χειριστήκατε νομικά την υπόθεση, είναι ακριβώς το αντίθετο από ό,τι συμβαίνει στην ΚΑΕ Άρης. Δηλαδή,
κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι ο Εραστέχνης Άρης έχει πόρους, έχει την καλύτερη δυνατή λειτουργία ή οτιδήποτε άλλο, γιατί ακριβώς έχει πάρα πολλά προβλήματα που έχει κληρονομήσει η τωρινή διοίκηση από τις προηγούμενες. Παρ' όλα αυτά, ένα τόσο σημαντικό θέμα το χειριστήκατε και με μυστικότητα που είναι πολύ σημαντικό για τον Άρη τα τελευταία χρόνια. Φτάσατε στην επιτυχία και μετά δημοσιοποιήθηκε όταν πλέον έχει βγει η απόφαση. Ενώ η ΚΑΕ την τελευταία τουλάχιστον χρονιά ούτε νομικός πήγαινε. Πήγαινε ο Σπύρος ο Χριστοφορίδης μόνος του σε κάποιες περιπτώσεις, πήρε τα παράβολα ο ίδιος. Δηλαδή δείχνει ότι αν πραγματικά έχεις ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο, μπορείς να βρεις γιατριά στα προβλήματα. Οκ, χρειάζονται και χρήματα. Αλλά τουλάχιστον ο σύλλογος προσπαθεί να μείνει ζωντανός. Δίνει τη μάχη του. Ο σύλλογος προσπαθεί να μείνει ζωντανός και πρέπει να μείνει ζωντανός. Από εκεί και πέρα εγώ θα πω ότι δεν είναι όλες οι διαδικασίες ίδιες. Άλλες διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν στα πλαίσια ενός φορολογικού ελέγχου. Άλλες διαδικασίες χρειάζεται να γίνουν στα πλαίσια μιας περίπτωσης όπως αυτή που αντιμετωπίζει η ΚΑΕ Άρης που σχετίζεται με το ιδιοκτησιακό, μετοχικό, διοικητικό κομμάτι. Είναι τελείως διακριτές περιπτώσεις και δεν θα πρέπει να τις συγχαίουμε. Όχι, δεν αυτό που είπατε. Την λειτουργία εγώ σημειώνω. Η λειτουργία σαφώς θα μπορούσε να πει πάρα πολλά κάποιος, ο Εραστέχνης ασφαλώς και διάγει πάρα πολύ δύσκολες μέρες, το γνωρίζετε, δεν έχει ούτε τους πόρους ούτε τις δυνατότητες να ανταποκριθεί σε αυτές τις διαδικασίες. Ενδεικτικά σας λέω τώρα ότι ετοιμαζόμασταν να βρούμε τρόπο για να έχουμε ένα ποσό περίπου στα 1000 ευρώ σε 10 μέρες για να πληρώσουμε στο δημόσιο το παράβολο που θα επρόκειτο να εκδοθεί για την προσφυγή που ετοιμαζόμασταν να ασκήσουμε. Κατά αυτής της περίπτωσης, ευτυχώς δεν χρειάζεται τελικά. Καταλαβαίνετε ότι αλλιώς τα ψάχνατε. Δεν είναι εύκολο να εξοικονομηθούν. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό ακριβώς λέω. Και είναι απαραίτητα αν θέλει κανείς να πάει σε ένα δικαστήριο. Μιλάω μόνο τώρα για το παράβολο που πρέπει να πληρώσει στο δημόσιο, έτσι. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι βρέθηκε ο τρόπος λοιπόν μέχρι να βγει η απόφαση αυτή σήμερα να λειτουργήσει το όλο σύστημα, να χειριστείτε εσείς το όλο θέμα, να φτάσουμε στο πετυχημένο αποτέλεσμα την ίδια στιγμή που στην ΚΑΕ χρωστάμε 15 χιλιάρικα στο Τζέκινς και από τα 15 φτάνουμε να βγαίνει η απόφαση 240. Γιατί δεν πήγε κανένας. Αυτά είναι πραγματικά παράδοξα. Αυτό πράγμα. Λέω. Στην ΚΑΕ έχουν γίνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί ένας λογικός άνθρωπος, δεν χρειάζεται καν να είναι νομικός, να εξηγήσει το τελευταίο διάστημα. Αυτό που μου λέτε είναι ένα από αυτά τα παράδοξα. Ναι, θα σου πω. Μπάκνερ, ο Μπάκναλ, ο Μάρμπλ, όλοι αυτοί ήτανε. Θα κλείνανε με 10, 20, 30, 40 χιλιάρικα το πολύ και είναι τώρα 1 εκατομμύριο όλοι μαζί. Αυτό είναι στα όρια, δεν ξέρω, θα μου πείτε κιόλας νομικά, είναι στα όρια της απιστίας. Ας μην επεκταθούμε, αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να πει κανείς και κάτι. Είπα στα όρια. Είπα στα όρια, δεν είπα ότι είναι, όρια. Δεν θα μπορούσε να υπάρχει να τύχει εξετάσεως. Πάντως είναι παράδοξο ακριβώς. Δεν μπορώ να ξέρω τις διαδικασίες οι οποίες ακολουθούν στην ΚΑΕ. Αυτό το είπα και την προηγούμενη εβδομάδα σε αρκετές περιπτώσεις, με όλη τη δύναμη που έχει φωνή μου, ότι αυτό είναι το παράδοξο. Πώς είναι δυνατόν να φτάσαμε εδώ μέσα από αυτή τη διοικητική λειτουργία του τελευταίου έτους, η οποία από ό,τι αντιλαμβάνομαι ήταν εντελώς στον αέρα. Δεν ξέρω τι συνέβη στην ΚΑΕ. Φυσικά ο μεγαλομέτοχος νομίζω ότι θα πρέπει να εξηγήσει. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν τον βρίσκει κανείς για να εξηγήσει. Είναι ένας γόρδιος δεσμός που πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να λυθεί. Mm-hmm. Μια που το ανοίξατε το θέμα, θα επανέλθουμε στον Εραστέχνη. Μια που το ανοίξατε, ήσασταν και στην τελευταία Γενική Συνέλευση. Βεβαίως, δεν ξέρω βεβαίως. Τι κλίμα εισπράξατε με δεδομένο ότι έχετε και νομικές γνώσεις. Άρα κάποια πράγματα που μπορεί κάποιος να του φαίνονται απλά από το αν μπορούν να μεταβιβαστούν οι μετοχές. Ναι, υπάρχει νομική διεξόδου, μέχρι... δηλαδή επιμπλοκίες. Μπράβο, τα αντιλαμβάνεστε και λίγο περισσότερο λόγω του αντικειμένου. Κοιτάξτε, το κλίμα που εισέπραξα. Το κλίμα που εισέπραξα ήταν η αγωνία όλων. Όλων, μηδενός εξαιρουμένου μέσα στη Γενική Συνέλευση, να μπορέσουμε να βρούμε με ποιους τρόπους θα υπήρχε η δυνατότητα να φέρουμε πιο κοντά τον μεγαλομέτωχο ώστε να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε μαζί του, αλλά και πώς θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για να μην μπλέξουν τα πράγματα σε έναν ατέρμονο δικαστικό αγώνα που πιστέψτε με δεν το θέλει κανένας. Mm-hmm. Και το λέω με απόλυτη σοβαρότητα και αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ μετρημένος σε σχέση με τα λόγια μου. Mm-hmm. Δεν τον θέλει αυτόν τον δικαστικό αγώνα ενδεχομένως ούτε ο ΙΚΑΕ, διότι ο μεγαλομέτοχος, διότι πραγματικά θα υπάρξει εμπλοκή. Δεν το θέλει ούτε και η ΚΑΕ, ο σύλλογος, διότι θα τραβήξει σε πάρα πολύ μεγάλο μάκρος. Όποιες και αν είναι οι νομικές λύσεις οι οποίες θα προταχθούν ως κατάλληλες, θεωρώ ότι
δεν θα δώσουν λύση στο άμεσο πρόβλημα αυτή τη στιγμή του κινήματος. Υπ' αυτήν την εκδοχή νομίζω ότι πριτάνευσε η λογική του να έρθουμε σε μια διαδικασία συνεννόησης, η οποία όμως δεν είναι ιστοδυνικές. Από ό,τι βλέπω, κοιτάξτε, δεν μπορώ να πω περισσότερο αυτό, γιατί ναι. υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή η οποία ορίστηκε προκειμένου να χειριστεί το θέμα της Να σας ενημερώσω και εσάς και άλλους, δεν ξέρω να το ξέρετε, ότι σήμερα όμως επικοινώνησαν οι νομικοί των παικτών και τα λοιπά που ήταν την προηγούμενη εβδομάδα στην ΕΑ και είπανε, παιδιά, από την Πέμπτη, φτάσαμε Τρίτη, δεν μας έχει πάρει κανένας για τους διακανονισμούς που μας είπατε την Πέμπτη ότι θα γίνουν. Ξαναπάμε στην Επιτροπή εμείς την άλλη Πέμπτη. Όχι αυτή. Αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά για να προχωρήσουν χρειάζονται χρήματα. Δεν είναι μόνο όλα χρήματα. Είναι ένα, χρήματα. Μα χρήματα να υπάρξουν, αλλά ο κύριος Πλιάκης δεν μπορεί να δίνει τα χρήματα και τα λοιπά χωρίς να... Δεν το γνωρίζω προσωπικά, αλλά ο άνθρωπος από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω δεν μπορεί να κάνει κάτι περισσότερο, είναι απόλυτα κατανοητό και απόλυτα λογικό. Θα γίνει και η προσπάθεια αυτή αύριο, η οποία πιστεύω ότι θα στεφθεί με κάποια επιτυχία, αλλά όλα αυτά είναι πάρα πολύ σχετικά. Αν δεν δοθεί λύση άμεση στο διοικητικό παύλα μετοχικό ζήτημα της ΚΑΕ, πραγματικά ό,τι συζήτηση και να κάνουμε είναι παρακινδυνευμένη και δεν οδηγεί πουθενά. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, το θέμα δεν είναι να μπλέξει ο Σύλλογος ατέρμονες νομικές διαδικασίες. Δεν ξέρω αν τελικά αποτραπεί αυτό, αλλά δεν ξέρω εάν η έναρξη κάποιων νομικών διαδικασιών και κυρίως ορίζοντας λύσεώς τους φτάνει μέχρι το καλοκαίρι. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα υπερβούμε κάθε όριο στο θέμα διοικητικό μετοχικό της ΚΑΕ και δεν θα υπάρξει ουσιαστικό αποτέλεσμα. Θα δούμε. Υπάρχει η συνέλευση την άλλη εβδομάδα, συνεχίζεται μάλλον, η συνέλευση την άλλη Τετάρτη, 21 του μήνα. Ας ελπίσουμε ότι όντως είτε η Πενταμελής Επιτροπή είτε όποιοι προσπαθούν να βρουν μια λύση και στην παράταση της παράτασης, να βρεθεί μια. Ναι. Όχι λύση. Λύση δεν μπορεί να βρεθεί για 4 και 4,5 και 5 εκατομμύρια κατευθείαν. Εκτός αν έρθει κανένας μεγιστάνας που δεν νομίζω να προκύψει. Ασφαλώς. Απλά να μείνει ζωντανός ο Άρης και να προσπαθήσει να διακανονίσει όλα αυτά τα οποία έχουν προκύψει. Κοιτάξτε, ο Άρης, από ό,τι αντιλαμβάνομαι τώρα και μετά από όλα όσα προέκυψαν τις τελευταίες μέρες με την πρωτοβουλία όσων ενδιαφέρθηκαν και βέβαια μετά τη συγκρότηση της Πενταμελούς Επιτροπής, θα βρέπει, εφόσον αυτή η διαδικασία δεν καταλήξει πουθενά μέχρι την επόμενη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει πλέον να κοιτάξει την επόμενη μέρα κατά τη γνώμη μου σε σχέση με το διοικητικό. Ο Σύλλογος δεν διοικείται και ο Σύλλογος θα πρέπει να διοικηθεί. Έτσι. Με αυτό είναι το βασικό. Εγώ δεν βλέπω αυτή τη στιγμή πραγματικά ότι το τμήμα διοικείται. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα. Απλά τώρα το διαπίστωσαν όλοι. Δεν διοικείται εδώ και ένα χρόνο. Αυτή τη στιγμή δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική. Έτσι. Αυτό που λέμε είναι κάτι αντικειμενικό. Υπάρχουν συνεχώς προβλήματα. Αυτό που μου λέτε εσείς, που μου είπατε εσείς πριν από λίγο, δεν το ήξερα. Για το θέμα των δικηγόρων. Πήρε των ο κύριος Πετράτος και ενημέρωσε ότι θα γίνει ασφαλώς, αυτό. Ασφαλώς. Αυτό σημαίνει ότι ο Σύλλογος στην καθημερινή του πλέον λειτουργία είναι ελληματικός. Όχι, είναι ελληματικός, δεν υπάρχει λειτουργία. Και μας κάνει και μια χάρη μια εβδομάδα, σου λέει: δεν πάω αυτή την Πέμπτη, να ξέρετε, θα πάω την άλλη. Ναι, ναι. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν ούτε σε συνοικιακά καφενεία. Έτσι. Αυτό το πράγμα είναι πραγματικά πάρα πολύ άσχημο για το Σύλλογο, πάρα πολύ άσχημο για την εικόνα του Συλλόγου. Πρέπει να δούμε τις λύσεις ενδεχομένως από την Γενική Συνέλευση, την επόμενη Γενική Συνέλευση και να προχωρήσουμε άμεσα. Υπό την έννοια ότι ακόμα και αν η νομική διαδικασία, η όποια νομική διαδικασία επιλεχθεί είναι χρονοβόρα, δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Να επιστρέψω στον Εραστέχνη. Δεν ξέρω αν έχετε δει την... έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχετε δει την απόφαση. Σε σχέση με τον Ηρακλή, μιλήσατε με τον Αλέξη. Πόσο μπορεί να επηρεάσει αυτό τον Άρη και τα λοιπά. Δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, αλλά θα πιστεύω ότι άλλο ήθελα να πω. Αν υπάρχουν παρόμοιες απαιτήσεις από την πλευρά του Άρη. Θυμάμαι κάποτε υπήρχε το Wiltshire, αλλά το λέγαμε και τότε, ότι δεν μπορεί να διεκδικήσει κάποιος αθλητικό χώρο που ανήκει σε Εραστέχνη. Για να σας προλάβω, είναι κάτι το οποίο τουλάχιστον εγώ σε συνεργασία με τον τότε πρόεδρο του Εραστέχνη, με τον οποίο ξεκινήσαμε πολλές από αυτές τις διαδικασίες, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, είχαμε θίξει σε επιτροπές οι οποίες ασχολήθηκαν με θέματα του Εραστέχνη στην Αθήνα. Είχε τεθεί το ζήτημα αυτό το οποίο λέτε και το αντικρούσαμε με αυτό το σκεπτικό που προφανώς μετά από την πάροδο κάποιων ετών δικαιώνει την άποψή μας. Ότι δεν μπορεί να τύχει εκτελέσεως και πληστηριασμούς περιουσία Εραστεχνικού Σωματείου.
Σήμερα είναι μια μορφή δικαίωσης αυτό το οποίο μαθαίνουμε, έστω και αν δεν αφορούσε της πράγμαση μια διαδικασία εκτελέσεως εις βάρος περιουσίας του εραστέχνη Άρη, αλλά μια πρόθεση ενδεχόμενης τέτοιας διαδικασίας, τέτοιας εκτέλεσης, η οποία τελικά δεν προχώρησε τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι με αυτό που όμως δημοσιεύτηκε επιβεβαιώνεται η τότε θέση μας και βέβαια μας δίνει μια δικλίδα ασφαλείας για να αντιμετωπίσουμε τυχόν οποιοδήποτε θέμα τυχόν προκύψει στο μέλλον. Καταραίουν και καταραίουν εκπομπές που έγιναν πάνω στο συγκεκριμένο θέμα του Άρης χάνει το Βικελίδης κτλ. Αλλά τώρα... Τώρα τι να το κάνουμε, το θέμα είναι τώρα. Να σας πω κάτι, νομίζω ότι το σημαντικότερο το οποίο πρέπει να λύσει πλέον ο Άρης, παρεμπιπτόντως όλα τα ζητήματα του συλλόγου είναι σημαντικά, είτε αυτό αφορά μια νομική διαφορά, είτε αυτό αφορά μια συνεργασία, είτε αυτό αφορά την εξέλιξη στο διοικητικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο Άρης αυτό το οποίο θα πρέπει επιτέλους να προσέξει το επόμενο διάστημα είναι να πάει καλά το αγωνιστικό κομμάτι στο ποδόσφαιρο, ο κόσμος κακά τα ψέματα γι' αυτό ενδιαφέρεται, να πάει καλά το ποδόσφαιρο, να πάει καλά το μπάσκετ, να πετύχουν τους στόχους μιας πάρα πολύ δύσκολης χρονιάς, αφότερα τα τμήματα, όπως και τα υπόλοιπα φυσικά τμήματα του συλλόγου. Και εν συνεχεία το καλοκαίρι νομίζω ότι θα πρέπει με νυφαλιότητα και ψυχραιμία να σκεφτούμε πλέον και να πάρουμε σοβαρές αποφάσεις για το πώς οραματιζόμαστε το μέλλον του συγκεκριμένου συλλόγου. Νομίζω ότι πρέπει φέτος να πετύχουμε τους στόχους. Αυτό είναι που ενδιαφέρει τον κόσμο. Πέραν από όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είναι συμπληρωματικά, και εν συνεχεία να δούμε την επόμενη μέρα με περίσκεψη και νυφαλιότητα. Νομίζω ο ερασιτέχνης περιμένει πάρα πολύ την άνοδο του ποδοσφαίρου, γιατί προσδοκά και από εκεί να βοηθηθεί. Εγώ δεν λέω να δοθούν εξ ολοκλήρου. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και φέτος να έχουμε το αποτέλεσμα που όλοι επιθυμούμε και περιμένουμε. Σας βλέπω πάντως και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σε όλες τις εκδηλώσεις του συλλόγου. Του Σαράκη δεν φεύγει. Δυστυχώς με πιο περιορισμένος ο χρόνος από τα προηγούμενα ενδεχόμενως χρόνια, αλλά εν πάση περιπτώσει πάντοτε προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά μπορούμε στο σύλλογο. Εμείς να ευχηθούμε να μας ενημερώσετε και να σας φιλοξενήσουμε και για άλλες παρόμοιες θετικές αποφάσεις και κάποια στιγμή να σας καλέσουμε και να μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Να μην έχει τέτοιες εκκρεμότητες ο Άρης. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα μπορούσα να το φανταστώ. Ή να κερδίζουμε, να κερδίζουμε και χρήματα. Εν πάση περιπτώσει θα ήταν πραγματικά θαυμάσιο στο μέλλον να μπορούμε να ασχοληθούμε μόνο με τέτοια ζητήματα. Έτσι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.